Ακολουθεί η απονομή του βραβείου World Woman Leader of Firm Economy. Άννα, μία από τις προσωπικότητες που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε με τη δυναμική, την αποφασιστικότητά της, που επέβαλε τη δική της γραμμή και δεν πτωήθηκε ούτε ποτέ, ποια ήταν? Δεν είναι άλλη από την κυρία Βασιλική Λαζαράκου, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαγοράς, πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και τιτλοποιήσεις Joint Subcommittee on Securitization. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΑΣΑ. Τέλεια. Λοιπόν, για το βραβείο θα θέλαμε, νομίζω, μισό λεπτό, έλα από εδώ, φωτίζεσαι καλύτερα. Τι θα γίνει τώρα, μία δεξιά, μία αριστερά? Είναι το φως καλύτερο. Για το βραβείο θα θέλαμε να καλέσουμε στη σκηνή τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εκεί στο φως. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να μεταφέρω με την ευκαιρία αυτή και τις ευχές του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Κώστα Σκρέκα, ο οποίος δυστυχώς για λόγους ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Να ευχηθώ μια πολύ καλή επιτυχία στο θεσμό, να συγχαρώ τους βραβευθέντες και τη βραβευθήσα στη συγκεκριμένη περίπτωση και να πω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε στο Who is Who, είναι ότι βραβεύονται 12 άνδρες και 12 γυναίκες που βρίσκονται σε κορυφαίες θέσεις. Και αυτό δείχνει ότι η κοινωνία μας πάει μπροστά, ότι η κοινωνία μας πάει σε μια δυναμική ισότητας για να δείξει ακριβώς ότι η ισότητα αυτή είναι αυτή που θα οδηγήσει την κοινωνία σε ένα καλύτερο μέλλον. Το παρελθόν είναι παρελθόν, το μέλλον είναι η ισότητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύεται. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς να τα απολαύσετε. Πες μου, η κυρία Λαζαράκου. Δεν είναι μαζί μας η κυρία Λαζαράκου? Καθυστερείτε. Όχι, και τα βραβεία είναι καλύτερη πολλά. Καλύτερη είσοδο. Ένα χειροκρότημα για την κυρία Λαζαράκου, παρακαλώ. Στο πολύ. Θέλετε βοήθεια να μας πείτε και δύο λόγια? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή βράβευση. Για μένα είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να βραβεύομαι για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αφορά τα οικονομικά. Εμένα το δικό μου quote ήταν ότι οι αλλαγές μπορούν να επιταχυνθούν. Τι σημαίνει αυτό, γιατί μιλάω για δομικές αλλαγές. Ότι όταν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές, αυτό μπορεί να συμβεί, αρκεί να έχουμε όραμα, να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, να έχουμε γνώση, να ξέρουμε πώς πρέπει να κινηθούμε για το περιβάλλον, για να προχωρήσουμε εννοώ. Και το τρίτο χρειάζεται στρατηγική. Να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να ξέρουμε πώς θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Με αυτά τα τρία μπορούμε να προχωρήσουμε. Και αυτό κάναμε εμείς στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, όσους δεν ξέρετε, εποπτεύει την αγορά, την κεφαλαγορά και μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένας από τους δύο επόπτες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 4 χρόνια που είμαστε στη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές και θα αναφερθώ σαν τρεις πολύ γρήγορα σαν παραδείγματα. Εισηγηθήκαμε το νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, που έχουμε τώρα πλέον για τις συγμένες εταιρείες μια σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση εναρμονισμένη με τις αρχές του ΩΣΑ. Και μέσα σε αυτά θέλω να πω, γιατί έχει σημασία, εισηγηθήκαμε και διάταξη για την ποσόστοση στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών για τις γυναίκες. Και πλέον οι γυναίκες από εκεί που ήταν στο 11% είναι μέσα σε ένα χρόνο στο 26% στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών. Τεράστιο βήμα, το οποίο πραγματικά είναι μια μεγάλη μάχη που δώσαμε και πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί επιταχύνθηκε μία αλλαγή. Την αλλαγή αυτή θέλω να σας πω
ότι αντίστοιχα προσπαθώ να προωθήσω, αν θέλετε, και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΟΣΚΟ, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εποπτών Κεφαλαγοράς για όλους τους επόπτες κεφαλαγοράς, και επίσης στον ΩΣΑ. Οπότε δεν σταματάμε στην Ελλάδα, προχωράμε και περαιτέρω. Η δεύτερη πολύ μεγάλη αλλαγή ήταν η πολύ μεγάλη αναδιάρθρωση της ίδιας Επιτροπής Κεφαλαγοράς με νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Δεν θα επεκταθώ. Για πρώτη φορά μοντελοποιήθηκαν διαδικασίες, απλουστεύτηκαν διαδικασίες, προχωρήσαμε στρατηγικό σχέδιο, προχωρήσαμε επιχειρησιακό σχέδιο, προχωράμε με τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, μια δραστική αλλαγή. Και το τρίτο, και με αυτό κλείνω, είναι ότι βοηθάμε τις εταιρείες, γιατί έχουμε απλουστεύσει πάρα πολύ τις διαδικασίες εγκρίσεων ενημερωτικών δελτίων, που τι σημαίνει αυτό, να βοηθήσουμε τη χρηματοδότηση των εταιρεών να γίνεται εγκαίρος και γρήγορα για τη βοήθεια και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μην το ξεχάσετε.